Τα μπρος πίσω τη ExxonMobil για την παραμονή τη ημί στην κοινοπραξία με τη Γαλλική Total και τα ελληνικά πετρελαία για τι έρευνε υδρογονανθράκων στην Κρήτη αποτελούν παρελθόν, καθώς αυτό που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει είναι όχι μόνο η παραμονή, αλλά και η έναρξη των σεισμικών μελετών σε πάνω από 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, των οποίων τα αποτελέσματα στόχο είναι να δοθούν μέσα στις αρχές του 2022. Όπως δήλωσε στέλεχος της Γαλλικής Εταιρείας εκπροσωπώντας την κοινοπραξία, η κοινοπραξία συνεχίζει κανονικά το έργο της και στόχος είναι έως τις αρχές του 2022 να έχουμε τα σεισμικά στην περιοχή. Δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα στον αρχικό μα σχεδιασμό, ενώ μέσα στο καλοκαίρι εκδόθηκαν οι σχετικέ περιβαλλοντικές άδειε. Τα σενάρια περί αποχώρηση τη εταιρεία κορυφώθηκαν μετά τι πιο πρόσφατε δηλώσει του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, που άφησε και αυτό το σενάριο ανοιχτό. Όμω όλα δείχνουν πω η κοινοπραξία ήδη προγραμματίζει τη συνέχιση κανονικά του προγράμματο ερευνών, γεγονό που ενεργοποίησε την περιφέρεια Κρήτη, η οποία υπέγραψε σήμερα σύμβαση με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκή Έρευνα του ΙΤΕ, προπολογισμού 100.000 ευρώ, που αφορά στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την περιβαλλοντική θωράκιση τη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ενδιαφέρει πολύ την περιφέρεια και εμά ω δρυμα είναι η ασφάλεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων και οι περιβαλλοντικέ του επιπτώσει με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκή Έρευνα του ΙΤΕ. Θα παρακολουθούμε αυτέ τι δραστηριότητε, θα καταγράφουμε τι περιβαλλοντικέ επιπτώσει που υπάρχουν, έτσι ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να μην έχουμε καταστροφή του οικοσυστήματο και του περιβάλλοντο, που είναι πολύτιμο όπω ξέρετε και για άλλου τομεί τη οικονομία του νησιού. Να είναι ο, το μάτι, θα έλεγε κανεί, το επιστημονικό όλη τη διαδικασία και των ερευνών και τη αδειοδότηση των όλων ερευνών και να λειτουργήσει και ω νομοδοτικό φορέα. Να δημιουργήσουμε τι προποθέσει ελέγχου πριν καν ξεκινήσουν οι διαδικασίε. Είναι ο στόχο, τόνισε ο Σταύρο Αρναουτάκη, με τον πρόεδρο του ΙΤΕ να επισημαίνει ότι η Κρήτη οφείλει να είναι θωρακισμένη και οι όποιε εργασίε, υπό το άγρυπνο βλέμμα ανθρώπων που θα εργάζονται, με στόχο να εντοπίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των όποιων εργασιών. Εμεί στο ξεκίνημα κάνουμε την προγραμματική σύμβαση. Δεν περιμέναμε να περάσουν 2-3 χρόνια για να γίνει. Στο ξεκίνημα άμεσα υπογράφουμε, είναι ακόμα μια σημαντική προγραμματική σύμβαση που κάνουμε με το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα για να μπορούμε πραγματικά. Να εκμεταλλευτούμε του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό τη κοινοπραξία, από το 2022 το 2025 θα ακολουθήσουν τρισδιάστατε απεικονίσει, ενώ η τρίτη και τελευταία φάση από το 2025 στο 2027 θα αφορά δοκιμαστική γεώτρηση σε περίπτωση που υπάρξουν ισχυρέ ενδείξει για την ύπαρξη υδρογονανθράκων.